Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που θα παρακολουθήσουμε τώρα. 17χρονος επιχείρησε να εκβιάσει 57χρονο πατέρα για να μην ανεβάσει στα social media πορνογραφικό βίντεο με την 14χρονη κόρη του. Ο θρασίτατος 17χρονος μάλιστα προκάλεσε φθορές στο περίπτερο του ανθρώπου όταν εκείνος αρνήθηκε να του δώσει τα χρήματα. Ευτυχώς συνελήφθη και το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 14χρονη που είχε σχέση με το δράστη βίωνε μαρτυρικές στιγμές. Σοκ προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 57χρονου πατέρα από έναν ανήλικο στον Κολωνό. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο 17χρονος πήγε στο περίπτερο του ανυποψίας του πατέρα, δείχνοντας του κάτι στο κινητό. Ο 57χρονος έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του με αυτό που αντίκρισε. Ο ανήλικος δράστης ζητούσε χρήματα για να μην ανεβάσει στο διαδίκτυο βίντεο πορνογραφικού υλικού με την 14χρονη κόρη του 57χρονου, με την οποία διατηρούσε σχέση. Έχω ένα βίντεο με την κόρη σου. Αν δεν μου δώσεις λεφτά, θα το δουν όλοι. Τι είναι αυτά που λες? Σβήστο, σε παρακαλώ. Φύγε και μην ξαναπλησιάσεις το παιδί μου. Δεν φεύγω αν δεν μου δώσεις χρήματα. Φύγε, γιατί θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Τότε ο νεαρός έγινε έξαλλος. Όταν κατάλαβε ότι ο εκβιασμός του δεν έπιανε τόπο, δεν δίστασε να κάνει γυαλιά καρφιά το περίπτερο του 57χρονου. Ήρθαν εδώ, με απειλήσαν, λέει, θα τα σπάσουν, θα με κάνουν. Προστασία, μου λέει ο ίδιος. Το 14χρονο κορίτσι φαίνεται ότι περνούσε έναν εφιάλτη στα χέρια του φίλου της. Ο 17χρονος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, την είχε απειλήσει στο παρελθόν. Την ξυλοκοπούσε και τη ζητούσε συστηματικά λεφτά. Είναι απίστευτο να εκβιάζεται με πορνογραφικό υποτιθέμενο τώρα. Δεν γνωρίζουμε και τις συνθήκες. Πέφτω από τα σύννεφα ότι συνέβη τέτοιο πράγμα εδώ. Και είναι λυπηρό. Υπάρχει και εμπορία παιδικής πορνογραφίας, όπου βλέπουμε ανήλικους να έχουν στην κατοχή τους βίντεο με παιδική πορνογραφία και να το πουλούν σε άλλους, είτε ανήλικους είτε ενήλικους. Και να γίνεται μια εμπορία, δυστυχώς, των παιδιών μας, της παιδικής κακοποίησης, και να είναι σε ένα ξέφρενο πάρκο. Μετά την αντίδραση του πατέρα, ο νεαρός εκβιαστής συνελήφθη λίγο μετά το επεισόδιο που προκάλεσε σε πολύ κοντινή απόσταση από το περίπτερο του 57χρονου. Εννέα στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.